Ο σχεδιασμός ενός οδοστρώματος δεν ξεκινάει από τα διαθέσιμα υλικά. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε έναν δρόμο και τι αυτός θα εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, δεν σχεδιάζονται όλοι οι δρόμοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μια πολεμική ερπίστρια σε καταστάσεις πολέμου ή ένα όχημα βαρέως τύπου δεν μπορούν να κυκλοφορούν οπουδήποτε καθώς χρειάζονται εξαιρετικές υποδομές ώστε να μην ανατραπούν λόγω της καθίζησης του οδοστρώματος από το βάρος τους. Αντιθέτως, τα οδοστρώματα των αγώνων της Φόρμουλα 1 σχεδιάζονται αποκλειστικά με προδιαγραφές για αγωνιστικά αυτοκίνητα. Το ίδιο ισχύει και για τους αεροδιαδρόμους. Πιο συγκεκριμένα, το σημαντικότερο στοιχείο σχεδιασμού ενός δρόμου είναι οι συνθήκες που δημιουργούνται από τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή, δηλαδή των ελαστικών και του τελικού υλικού του οδοστρώματος. Οι συνήθεις δρόμοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μια μεγάλη γκάμα οχημάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επομένως, ο σχεδιασμός εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διαθέσιμη ικανότητα των οχημάτων να συνεργάζονται με το οδόστρωμα. Και αυτό γιατί όλες οι παράμετροι των υπολογισμών όπως οι λωρίδες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, οι μέγιστες κλίσεων οδοστρωμάτων, η απόσταση κινητοποιήσεως, η απόσταση προσπέρασης και πολλές άλλες που συνδέονται με την αποτροπή ατυχημάτων έχουν ως σημείο αναφοράς τη μελέτη και κατανόηση της συμπεριφοράς των οχημάτων. Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία των οχημάτων που συχνά αγνοούμε. Για να κινηθεί ένα αυτοκίνητο χρειάζεται να υπερνικήσει όλες τις δυνάμεις που το κρατάνε σε ηρεμία. Αν και η δήλωση αυτή είναι αυτονόητη, εντούτοις μας οδηγεί σε αναλυτικότητα τη μελέτη του συστήματος. Οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις είναι η αντίσταση των τροχών σε κίνηση και η διαθέσιμη ικανότητα του οδοστρώματος να παράξει έργο, δηλαδή η ικανότητα που έχει ώστε να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για κίνηση ή αντίστοιχα ακινησία. Μπορούμε να σκεφτούμε αυτή την ιδιότητα ως το πόσο τραχή ήλιο είναι ένα οδόστρωμα. Οι υπόλοιπες δυνάμεις που επηρεάζουν την απόδοση είναι η αεροδυναμική αντίσταση, δηλαδή η αντίσταση που προβάλλει ένα όχημα όταν αυτό βάλεται από άνεμο, η αντίσταση σε κύληση και η αντίσταση βάρους, δηλαδή η συνιστότητα του βάρους που συμβάλλει στην κίνηση όταν ένα όχημα βρίσκεται σε δρόμο με κλίση. Όλες αυτές οι μεταβλητές έχουν και τις αντίστοιχες εξισώσεις που τις περιγράφουν και κάθε όχημα παρέχει στους μελετητές όποιες μεταβλητές χρειάζονται ώστε να γίνουν ακριβείς υπολογισμοί. Όλοι οι υπολογισμοί καταλήγουν σε κάποια τιμή ελάχιστης υποδύναμης, η οποία καθιστά το κάθε όχημα ικανό να υπερβεί την εκάστοτε αντίσταση. Ο όρος υποδύναμη υποδηλώνει την ισχύ μιας μηχανής και ισοδυναμεί με 746 Watt. Ο ορισμός της υποδύναμης μας λέει πως ένας ύπος ισούται με την δύναμη που απαιτείται για να ανυψωθεί μια μάζα 75 κιλών κατά 1 μέτρο ανά δευτερόλεπτο. Όσο ισχυρό και αν είναι όμως ένα όχημα, προκειμένου να υπερβεί τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό, υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο η ισχύ σε αυτή οδηγεί το όχημα να σπινιάρει. Και αυτή η ιδιότητα συνδέεται με το οδόστρωμα και την ικανότητά του να παράξει έργο. Στον έλεγχο αυτό, έχει μεγάλη σημασία αν το αυτοκίνητο έχει την κίνησή του στους εμπρός, πίσω ή σε όλους τους τροχούς, καθώς εφαρμόζονται διαφορετικές εξισώσεις. Σε άμεση σχέση με το οδόστρωμα, βρίσκονται η επιτάχυνση και η ροπή του κάθε οχήματος, στοιχεία τα οποία έχουν οδηγήσει τους μηχανικούς αυτοκινήτων σε διάφορες μορφές και σχήματα της καμπίνας καύσης, την ποιότητα και τον όγκο του αέρα και το είδος και την ποσότητα του καυσίμου που εισέρχονται σε αυτή. Πριν προχωρήσουμε στο σημαντικότερο κομμάτι για τη διατήρηση της ζωής μας και της υλικής μας περιουσίας, ας δούμε πώς οι αρχές που περιγράψαμε επηρεάζουν την χρήση των καυσίμων. Το κυρίαρχο σημείο ενός αυτοκινήτου που καθορίζει την κατανάλωση είναι ο σχεδιασμός του κινητήρα. Αν για παράδειγμα αυξηθεί ο όγκος του αέρα και μειωθεί η εσωτερική τριβή, μειώνεται και η κατανάλωση. Η βελτίωση μηχανικών μερών όπως το σύστημα των ταχυτήτων μπορεί να μειώσει την κατανάλωση επίσης. Σε όρους αντίστασης, είναι προφανές πως αν μειωθεί το βάρος του αυτοκινήτου ή η βελτίωση του σχήματός του για μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης, θα βελτιωθεί και η κατανάλωση. Όλη αυτή η δύναμη, όλη αυτή η κίνηση πρέπει να μπορεί να σταματάει όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Ο σχεδιασμός των συστημάτων πέδησης είναι αναμφίβολα το σημαντικότερο στοιχείο της απόδοσης ενός οχήματος. Η συμπεριφορά στην πέδηση ενός αυτοκινήτου καθορίζει την απόσταση ηρεμίας, τον σχεδιασμό του οδοστρώματος καθώς και των συστημάτων αποτροπής στοχέων όπως τα ABS.
Οι δρόμοι πρέπει να μελετηθούν για να βρεθεί η τιμή του συντελεστή τριβής που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των ελαστικών και του οδοστρώματος, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική επαφή. Για την ακινησία υπάρχει ένα όριο ρυθμό επιβράδυνσης, το οποίο ισούται με το συντελεστή τριβής επί την επιτάχυνση της βαρύτητας. Για να το αξιοποιήσει αυτό ένα αυτοκίνητο, χρειάζεται να διανύμει τις δυνάμεις πέδησης σε όλους τους τροχούς, κάτι το οποίο πραγματοποιείται με το υδραυλικό σύστημα των φρένων. Εδώ, το πρόβλημα δυσκολίας του σχεδιασμού είναι προφανές. Αν το οδόστρωμα είναι βρεγμένο ή το όχημα κουβαλά επιπλέον επιβάτες ή βάρος, πώς μπορεί να επιτευχθεί ένας ρυθμός επιβράδυσης κοντά στο μέγιστο? Ο τρόπος εφαρμογής του συστήματος πέδησης είναι επίσης μια μεγάλη παράμετρος. Το κλείδωμα των τροχών μετά την εφαρμογή των φρένων σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης φέρνει τον οδηγό σε μια τρομακτικά επικίνδυνη θέση, καθώς αυτός δεν έχει πλέον τον έλεγχο του οχήματος. Το 1971, μια πατέντα με την ονομασία Anti-Skid ή αλλιώς Αντιολίσθηση, η οποία κατοχυρώθηκε στον Μάριο Παλατσέτη, μηχανικό αυτοκινήτων, πωλήθηκε στην εταιρεία Bosch, η οποία το ονόμασε ABS και έκτοτε υπάρχει σε κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο. Η λειτουργία του ABS είναι διπλή. Πρώτον, προσφέρει την δυνατότητα στο αυτοκίνητο να αποφύγει την τριβή ολίσθησης. Η τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης είναι μικρότερη από αυτή της στατικής τριβής, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά το σύστημα δρόμος ελαστικά και να μην αξιοποιείται στο μέγιστο τριβή. Δεύτερο, καθώς οι τροχοί δεν κλειδώνουν, ο οδηγός έχει στιγμιαία τη δυνατότητα να κατευθύνει το όχημα σε ασφαλή περιοχή του δρόμου. Όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα και μόνο σκοπό: την ακινησία του αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα την ελαχιστοποίηση της απόστασης που θα διανύσει το όχημα μέχρι να σταματήσει με ασφάλεια. Ο σχεδιασμός των δρόμων βασίζεται βαρύτατα σε αυτό το μοναδικό στοιχείο. Και ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Οι μελετητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους διαφορετικά οχήματα, διαφορετικές συνθήκες οδήγησης καθώς και διαφορετικούς οδηγούς. Η απόσταση αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν συνυπολογιστεί ο χρόνος που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να αντιληφθεί τον παράγοντα που τον οδηγεί να εφαρμόσει τα φρένα. Ο χρόνος αντίληψης ξεκινά να μετρά από τη στιγμή που το μάτι δει ένα αντικείμενο και σταματά όταν δοθεί εντολή να εφαρμοστούν τα φρένα. Ενδεικτικά, οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έχουν μέσο χρόνο αντίδρασης 0,2 δευτερόλεπτα, ενώ οι συνήθιες οδηγοί 1 με 1,5 δευτερόλεπτο. Οι διαφορές αυτές έχουν τεράστιο κενό μεταξύ τους. Αν βάλουμε τους οδηγούς αυτούς να οδηγήσουν με 70 μίλια ανά ώρα σε κανονικές συνθήκες, ο οδηγός της Φόρμουλα 1 θα σταματήσει 50 μέτρα πιο πίσω από το συνήθιο οδηγό. Οι χρόνοι αυτοί διπλασιάζονται ή και τριπλασιάζονται όταν μιλάμε για ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας, καθώς ο χρόνος αντίληψης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η οδοποιία, όπως φαίνεται, είναι ένα σοβαρό κεφάλαιο της κοινωνίας μας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση των πολιτών για τις αρχές αυτές μέχρι να έρθει η ώρα να πάρουν ένα δίπλωμα οδήγησης. Η καθυστέρηση, όπως και η ολιγοήμερη εκπαίδευσή τους με τα στοιχεία αυτά, τους οδηγεί στο να μην αναπτύσσουν συνέστηση του αντικειμένου με το οποίο μπλέκονται καθημερινά, θεωρώντας το απλά ως ένα κοινωνικό αγαθό και όχι ως ένα σύνθετο επιστημονικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να αγνοούν τις αρχές του αλλά και τις νομοθεσίες που το διέπουν.